Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας από Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρωτού σας δώσω το λόγο, θέλω να σας πω ότι σας ακούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από ολόκληρη την Κρήτη, στον Άγιο Θωμά, σε ένα όμορφο χωριό του Ηρακλείου. Βρίσκεται η Γεωργία η Μακάκιο, που μαζί της είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, άρα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να ακούσουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει με την ελαιοκομική περίοδο από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γεωργία, καλησπέρα. Θα έρθω σε εσάς σε πολύ λίγο. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τον Υπουργό. Κύριε Κουτσαφτάκη, δεν σας ξέχασα και εσάς από την Κίσο, άμα θα έρθω και σε εσάς μόλις ολοκληρώσω την επικοινωνία με τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθούμε στο εξής. Ακούω από τους αγρότες της Κρήτης ότι ζουν μία εξαιρετική ελαιοκομική περίοδο, έχοντας καταρρύψει ακόμα και το ρεκόρ του 1991. Αυτό, πέρα από μία οικονομική ανάσα, θέτει τις βάσεις για να έχουμε καλές ελαιοκομικές περιόδους που θα οφείλονται σε σχεδιασμό και όχι σε συγκυρίες όπως η κλιματική αλλαγή που προκάλεσε προβλήματα σε ανταγωνίστριες χώρες, την Ιταλία και την Ισπανία. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι μια σειρά συγκυριών οδήγησε στην πολύ καλή χρονιά για το ελαιόλαδο στην Κρήτη. Δεν ήταν απλά το γεγονός ότι είχαμε μείωση της παραγωγής στην Ισπανία και την Ιταλία και με κάποια προβλήματα στην Τινησία. Εδώ να αναφέρουμε ότι νομίζω και η Τουρκία το επόμενο διάστημα θα έχει ζήτημα με τις εξαγωγές της. Το σημαντικό είναι, έξω από αυτή τη συγκυρία, νομίζω πολύ σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα, στην Κρήτη, και τώρα που μιλάμε, είναι ότι διατηρήθηκε η παραγωγική υποδομή των ελαιώνων σε καλή κατάσταση. Υπήρξε μια ποιοτική παραγωγή, δηλαδή υπήρξε και η δυνατότητα να ανταπεξέλθει η Κρήτη σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή που είχε. Είχε τους ελαιώνες με σωστή υποδομή. Απλά τώρα αυτό που προκύπτει και νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση είναι αυτή όλη η συγκυρία η πολύ ευνοϊκή που νομίζω θα συνεχιστεί και του χρόνου. Τα 500 εκατομμύρια τουλάχιστον τα οποία θα αποτελέσουν εισόδημα για τους αγρότες μας σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία να μπορέσουν να δώσουν και το έναυσμα για να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο συνολικά βλέπουμε την παραγωγή του ελαιολάδου, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την μεταποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία ενιαία γραμμή. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται ζητούμενο ακόμα στην Κρήτη. Δηλαδή, πώς μπορεί το ελληνικό ελαιόλαδο να καλύψει αυτό το ευρωπαϊκό κενό με ένα brand name ισχυρό, πιο ισχυρό από όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως όνομα στην Ευρώπη. Υπάρχει σχεδιασμός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δεδομένο ότι έχουμε και εξαιρετικές τιμές για το ελαιόλαδο φέτος, κύριε Υπουργέ. Οι τιμές είναι πραγματικά εξαιρετικές. Αυτό δίνει το κίνητρο για επιπλέον εισόδημα σε όλους όσους ασχολούνται με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Οι δενδρόδεις καλλιέργειες έχουν την υποδομή τους, είναι μια σημαντική επένδυση από μόνη της. Οπότε είναι κρίμα. Η προστέμενη αξία από αυτήν την εξαιρετική παραγωγή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της Ελλάδας να μην παίρνει ακριβώς αυτό που της αναλογεί. Νομίζω είναι γνωστό σε όλους το μικρό ποσοστό του τυποποιημένου ελαιολάδου το οποίο εξάγεται. Εκεί λοιπόν είναι ευθύνη και της πολιτείας, είναι ευθύνη και των συνεταιρισμών, είναι ευθύνη και των ίδιων των αγροτών να μπορεί να γίνει μια χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων, καλή χρήση, σε σχέση με τις τυποποιήσεις οι οποίες είναι εύκολο να γίνουν, αλλά και με τις αναβαθμίσεις όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Έχουμε δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι η ΚΑΠ, η νέα ΚΑΠ, είναι στα ίδια ποσά, είναι στα ίδια χρήματα που ήταν και την προηγούμενη περίοδο, άρα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης συγκεκριμένων πόρων, βεβαίως με προσαρμογή των παραγωγών στις επιταγές της νέας ΚΑΠ, αλλά οι πόροι υπάρχουν. Και το άλλο είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης που το Υπουργείο μας προχώρησε και θα βγάλει και νέα πρόσκληση το επόμενο διάστημα που βοηθά κατά βάση την μεταποίηση. Νομίζω λοιπόν ότι και με το ρόλο φυσικά των συνεταιρισμών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης τα τομεακά προγράμματα τα οποία προβλέπονται και με τα οποία έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τους ελαιοκομικούς φορείς και μπορεί να γίνει και ακόμα περισσότερο. Νομίζω λοιπόν ότι η ώρα να αποκτήσει πραγματικά το brand name που αναλογεί σε αυτό το εξαιρετικό προϊόν για την Κρήτη, για τη χώρα μας έχει έρθει.
Και πρέπει να το δούμε συνολικά, δηλαδή με ευθύνη βεβαίως της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, είναι κρίμα η προστέμενη αξία από αυτό το εξαιρετικό προϊόν να μην μπορεί να μένει όλη στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, είστε ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Γνωρίζω ότι έχετε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης. Κατάγεστε από μια κτηνοτροφική οικογένεια. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τις προηγούμενες ημέρες αναλυτικά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, και αναφερόμαστε, επειδή μιλάτε στο μεγαλύτερο κανάλι της Κρήτης, θα μιλήσω για τα δεδομένα της Κρήτης. Εδώ η κτηνοτροφία με την γεωργία δεν απέχουν πολύ μία από την άλλη. Δηλαδή, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων έχουν και τα ελαιόδεντρά τους. Το ίδιο ισχύει και για έναν ελαιοπαραγωγό. Μπορεί να έχει κάποια ζώα. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα εδώ στην Κρήτη, λένε ότι αυτό το κέρδος από την ελαιοκομική περίοδο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει την χασούρα από τα ανοιχτά κτηνοτροφικά προβλήματα. Πώς θα μπορούσε στην Κρήτη να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός, έτσι ώστε η χρυσή ελαιοκομική περίοδος να είναι και μια χρυσή κτηνοτροφική περίοδος? Κοιτάξτε, η κτηνοτροφία στην Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη μορφή κτηνοτροφίας για πολλούς λόγους. Κατά βάση για τη βιοπικιλότητα της περιοχής, για τις παλιές πρακτικές οι οποίες υπάρχουν από τους κτηνοτρόφους, για τις δυσκολίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται πουθενά αλλού, σε ένα έδαφος, σε μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν με την υπόλοιπη περιοχική χώρα και κάνουν πολύ δύσκολη την κτηνοτροφία. Ανέβηκα στα Ανόγια, πήγα στο σπίτι του Βοσκού, όπως το λένε εκεί οι κτηνοτρόφοι, μίλησα μαζί τους το καλοκαίρι και είδα πραγματικά πτυχές της κτηνοτροφίας της Κρήτης που δεν μπορούν να τις κατανοήσουν όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία στην υπόλοιπη περιοχική χώρα. Να πω ένα απλό μικρό παράδειγμα, είναι ότι στην υπόλοιπη περιοχική χώρα πολλοί έχουν τη δυνατότητα να ιδιοπαράξουν ζωοτροφές. Υπάρχουν οι δυνατότητες είτε για μυδική, είτε για κρυθάρι, είτε για αραβόσιτο. Δυνατότητα τέτοια στην Κρήτη δεν υπάρχει και ταυτόχρονα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αυξημένες οι τιμές των ζωοτροφών λόγω και του μεταφορικού κόστους. Γίνονται πρώτον προσπάθειες για τη μείωση αυτού του κόστου στην παραγωγή σε σχέση με τις ζωοτροφές. Οφείλω εδώ, γιατί δεν θέλω να αποφεύγω ερωτήσεις, ότι σε σχέση με το τελευταίο μέτρο, το μέτρο 22 όπως το λέμε, για την ενίσχυση των ζωοτροφών, όταν από τον Νοέμβριο είχε προαναγγελθεί, υπήρχε μια συγκεκριμένη παράμετρος, η οποία επηρεάζει αρκετούς γεωργοκτηνοτρόφους στη χώρα. Τι εννοώ? Όπως οι ενισχύσεις που δίνονται για τον γεωργικό τομέα δίνονται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά βάση, δηλαδή σε αυτούς που έχουν το βασικό τους εισόδημα από το γεωργικό, έτσι και εδώ προβλεπόταν ότι πρέπει κάποιος είτε να έχει τον πρώτο του ΚΑΔ στην κτηνοτροφία, ασχέτου τζίρου, δηλαδή μπορεί να έχει ως βασικό σου ΚΑΔ αυτόν της κτηνοτροφίας και ας μην είχες μεγάλο τζίρο, είτε αν δεν ήταν ο βασικός σου ΚΑΔ και ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος, να ήταν αυτός με το μεγαλύτερο τζίρο. Αυτές οι δύο παράμετροι, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στη σχετική πρόσκληση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτρόφων, ακόμη και αυτών που έχουν ένα μικρό εισόδημα από την αγροτηγεωργική παραγωγή. Τώρα, αν σε κάποιες περιπτώσεις η γεωργική παραγωγή φέτος ήταν μεγαλύτερη από την κτηνοτροφική και δεν είχε κάποιος τον κτηνοτροφικό κάδο ως πρώτο, γι' αυτό έχουμε τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται. Να πω και μια άλλη περίπτωση, η οποία είναι και ως είδηση για το κανάλι σας. Υπήρχαμε και περιπτώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, οι οποίες απέτρεψαν αρχικώς την καταβολή της ενίσχυσης. Όμως τις εξετάσαμε, είδαμε ότι μόνο αυτές που έχουν επίδραση στο περιβάλλον, που είναι συγκεκριμένες και είναι σε αρμονία με ευρωπαϊκή οδηγία, είναι αυτές που θα αποκλείσουν τη δυνατότητα πληρωμής των τρόπων. Όσες όμως είναι απλή έλλειψη κάποιων ενότιων σε σχέση με το κτηνοτροφικό, με το ζωικό κεφάλαιο, δεν θα επηρεάσουν τελικώς την καταβολή. Θα καταβληθούν τα χρήματα, θα βγει αύριο η σχετική υπουργική απόφαση και όσοι είχαν τέτοιες μόνο, να το πω εγώ, παραβάσεις, δεν θεωρούνται ότι επηρεάζουν ακριβώς την φιλοπεριβαλλοντική δράση που θέλουμε πάντα να παρακολουθούμε. Οπότε θα γίνει σε ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων πρόσθετη πληρωμή τις επόμενες ημέρες. Κύριε Υπουργέ, θα σας θέσουν έτσι ένα-δυο σύντομα ερωτήματα ο κύριος Χιλετζάκης, ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Τζουλιαδάκης που βρίσκονται εδώ.
όπως και ο κύριος Κουτσαφτάκης. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Γαβαλά, μαζί με τη Γεωργέτη Μακάκη στον Άγιο Θωμά, που θέλει να θέσει ένα ερώτημα στον Υπουργό. Δυστυχώς δεν είναι συνέντευξη τύπου, θα θέσω όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Κύριε Γαβαλά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στο πάνελ. Καλησπέρα στον κύριο Υπουργό. Μάνο, εδώ πέρα βλέπουμε κάποια άλλα συμβάντα με το, όσον αφορά το ΚΑΔ. Βλέπουμε ότι μόνο στο λάδι μπήκε ο ΚΑΔ. Είναι σαν να τιμωρούν την Κρήτη. Βλέπουμε με τους εργάτες γης ότι πάλι τιμωρείται η Κρήτη, διότι δεν μπορούσαν να έρθουν τότε οι εργάτες γης, ώστε να χαμηλώσουμε παραπάνω το κόστος του μαζέματος του λαδιού. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε δανεικούς ο ένας με τον άλλο για να μπορούμε να μαζέψουμε τις ελιές. Το οποίο άρχισε και είχε επίπτωση στην παραγωγή, είχε επίπτωση και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Έχουμε λοιπόν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Το μεταφορικό ισοδύναμο που δεν φτάνει στην τσέπη μας. Κύριε Υπουργέ, είναι αυτό ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο η Κρήτη. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε και νωρίτερα. Πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κοιτάτε, στο μεταφορικό ισοδύναμο υπάρχει μια πρόβλημα. Το οποίο ισχύει. Ναι, κύριε Γαβαλά, απαντάει ο κύριος Υπουργός. Είναι δύσκολο από το τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Στο μεταφορικό ισοδύναμο υπάρχει μια πρόβληψη και μια χρηματοδότηση η οποία γίνεται. Αυτό που οποίο πρέπει να επαναξιολογηθεί, αλλά δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, είναι το πώς αποδίδεται και σε ποιον. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή αποδίδεται σε επιχειρήσεις, όπως είναι γνωστό. Θεωρώ ότι ίσως ήταν δικαιότερο και αμεσότερο να μπορεί να αποδίδεται σε αυτόν που κάνει τη μεταφορά, σε αυτόν μάλλον που κάνει την παραγγελία, σε αυτόν, για παράδειγμα, που παίρνει τη ζωοτροφή. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επαναξιολογηθεί και να το δούμε. Ξέρω ότι είναι αίτημα και των παραγωγών. Νομίζω ότι ίσως είναι αμεσότερο και δίνει και την αίσθηση μεγαλύτερης δικαιοσύνης τελικά στους ίδιους. Είναι κάτι το οποίο εμένα με βρίσκει σύμφωνο ως επί της αρχής. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες ακριβώς, γιατί σας είπα, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί συνολικά, έτσι ώστε τα χρήματα που δίνονται να πιάνουν τόπο. Τώρα, σε σχέση με τους ΚΑΔ, υπάρχουν και πολλοί στην υπηρετική χώρα, σε πολλά σημεία, οι οποίοι μπορεί να είχαν λόγω των σιτηρών, ας πούμε, που παράγουν, τα οποία φέτος είχαν αυξημένη τιμή τα σιτηρά ή το βαμβάκι, μεγάλες παραγωγές, οι οποίες τελικά δεν τους δώσαν τη δυνατότητα να είναι μεγαλύτερος αυτός ο ΚΑΔ σε σχέση με τον κτηνοτροφικό. Οφείλω όμως να πω και αυτό που είπα πριν. Εάν ο ΚΑΔ, ο βασικός, είναι ο πρώτος, δεν μετράει ο τζίρος. Όποιος δηλαδή έχει ως πρώτο βασικό του ΚΑΔ τον κτηνοτροφικό, ασχέτως του τζίρου, αν είναι ο μεγαλύτερος, δηλαδή ο μικρότερος, σε σχέση με τον δεύτερο, είναι δικαιούχος των ενισχύσεων. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη. Για τους εργάτες γης, αν μου επιτρέπετε, για να μην το αφήσω να πάνε το. Θα σταθούμε στο κομμάτι αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα και είναι ένα θέμα που απασχολεί συνολικά όλο το πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες να μπορέσουμε στο επόμενο διάστημα να αποκαταστήσουμε αυτή την αριθμία, η οποία κατά βάση ήρθε μετά τον κορονοϊό, όταν άλλαξαν οι συνήθειες, οι πρακτικές, κάποιοι μετακινήθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε εργασία. Έξω από τις δύο διακρατικές συμφωνίες που κάναμε με την Αίγυπτο και με τον Μπαγκλαντές, οι οποίες θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα, νομίζω, να φέρουν αποτελέσματα, έχουμε απλουστεύσει όσο μπορούσαμε την διαδικασία σε σχέση με την έλευση αυτών των εργατών γης και ταυτόχρονα αυτό το διάστημα είμαστε σε μια επιτροπή που βλέπουμε και περαιτέρω τρόπο απλούστευση σε σχέση με την εμπλοκή της περιφέρειας, για παράδειγμα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι μόνο με τη δήλωση ΟΣΔΕ κάθε νομού, των παραγωγών κάθε νομού, μπορεί να γίνεται κατανοητό πώς είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι απαιτούνται και να μην έχουμε και επιπλέον αποφάσεις από την περιφέρεια που πολλές φορές καθυστερούν την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, Υπουργέ θέλω μου σύντομα ερωτήματα για να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό να ξεκινήσουμε να τα δούμε και όλα αναλυτικά. Υπουργέ, καλησπέρα από την Κρήτη. Εγώ θέλω να κάνω μία πρόταση, εφόσον η αυλαία θα πέσει τους επόμενους μήνες στο κομμάτι της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και εφόσον επίσημα ξεκινάει μία νέα προγραμματική περίοδο, η 23-27, θέλω να πω το εξής. Θέλω να δούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δει το κομμάτι που λέγεται συγκαλλιέργεια. Τι σημαίνει συγκαλλιέργεια? Σημαίνει ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή στο 60% της του παραγωγικού της αγροτικού χωραφιού αποτελείται από ένα ελαιόνα. Το 60% δηλαδή της αγροτικής γης στην Κρήτη είναι ένας ελαιόνας. Δεν έχουμε στην Κρήτη χωράφια για να βάλουμε
ψυχανθεί και ζωοτροφές. Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια όπως την έχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα της Κρήτης. Όλα τα καλλιεργήσιμα χωράφια έχουν αποκλειστεί από ελαιώνες. Μέσα στον ελαιώνα μπορούμε να βάλουμε ψυχανθεί. Το έχουμε κάνει πράξη. Μπορεί να έρθει Κλιμάκιο και εσείς ο ίδιος από το Υπουργείο να το δείτε. Και ψυχανθεί βάζουμε και κυπευτικά βάζουμε μέσα στις ελιές. Εκεί, αν υπάρξει η λέξη συγκαλλιέργεια και με αυτό το τρόπο δώσουμε ένα κίνητρο στον παραγωγό, στον ελαιοκαλλιεργητή που έχει το τρακτέρ, που έχει το χωράφι, να μπορεί να βάλει ψυχανθεί και αυτά τα ψυχανθεί να οδηγηθούν στη κτηνοτροφία, τότε είναι ένα μέτρο στήριξης. Είναι μία κυκλική οικονομία που παντρεύει το κτηνοτροφική, τη ζωοτροφή που την έχει ανάγκη σήμερα ο κτηνοτρόφος με την καλλιεργήσιμη γη που λέγεται λεώνας. Κύριε Υπουργέ, το σχολείο σας. Ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη πρόταση. Το σίγουρο είναι ότι η νέα ΚΑΠ δίνει πολλές δυνατότητες σε σχέση με τα οικολογικά σχήματα, αλλά όχι μόνο με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι γνωστά. Δίνει τη δυνατότητα αναθεώρησης μέσα από την οποία μπορούμε να προτείνουμε και εμείς καινούρια. Ακούμε ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη πρόταση. Κοιτάξτε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φορά τις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή για να υπάρχει μεγαλύτερη προστέμενη αξία. Για παράδειγμα, στην Κρήτη η κτηνοτροφία πρέπει να στραφεί για μένα αποκλειστικά προς την βιολογική κτηνοτροφία. Έχει τα πλήρη χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που μπορούν έτσι να λειτουργήσουν πάνω σε αυτόν τον τομέα και να θωρακίσουν και το επάγγελμα, αλλά ταυτόχρονα να δώσουν και έτσι το εισόδημα που χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι. Νομίζω λοιπόν ότι με μια συνεργασία και μια διαβούλευση σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική και με προτάσεις σαν αυτές που ακούστηκαν, θα μπορούσαμε να έχουμε και νέα παιδεία τα οποία θα δημιουργήσουν εισόδημα για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες μας. Ο κύριος Παπαδάκης από το Μιλοπόταμο θα σας θέσει. Αν μου επιτρέπετε, πρέπει να ανέβω στο αεροπλάνο, να είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί ανεβαίνω πραγματικά. Θα σας κάνουμε δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις από το Ηράκλειο και από το Ρέθμι και θα σας αποδεσμεύσουμε, Υπουργέ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Με μεγάλη χαρά να βρίσκω κάποτε και στο στούντιο. Βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Τζουλιαδάκη, πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ανέχω τη δέσμευσή σου απόψε από εδώ από το στούντιο όσον αφορά για τη νέα ΚΑΠ, για να δούμε όσον αφορά τα οικοσχήματα, ποια είναι τα οικοσχήματα. Ακούμε οικοσχήματα και δεν έχουμε ακόμη πλήρης ενημέρωση το τι θα συμπεριλαμβάνουν αυτά τα οικοσχήματα. Και το άλλο, θέλω τη δέσμευσή σου κύριε Υπουργέ, το ότι αναλαμβάνω εγώ ο Μύρος και ο κύριος Τζουλιαδάκης να φέρουμε έμπειρους τεχνοκράτες δικού μας στο Υπουργείο όσον αφορά για τη νέα ΚΑΠ. Γιατί διαφορετικά ακούμε από τους τεχνοκράτες και διαφορετικά ακούμε από τους αρμόδιους του Υπουργείου το τι γίνεται όσον αφορά η τεχνική λύση. Η τεχνική λύση που ακούμε ότι θα κοπεί είναι ένα μέγα πρόβλημα στα βιολογικά Υπουργεία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον αγώνα και την προσπάθεια που έδωσες για να ενταχθεί η Κρήτη στα βιολογικά και αυτός ο αγώνας θα χαθεί, αν κοπεί η τεχνική λύση. Θα κάνει το ερώτημά του και ο κύριος Τζουλιαδάκης κατευθείαν για να απαντήσετε διπλά, γιατί γνωρίζω ότι είστε, περιμένει το αεροσκάφος. Κύριε Τζουλιαδάκη. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά διακρίνω εγώ απόψη και μετά την τοποθέτηση που μας κάνατε. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα δώσατε de minimis στα Μήλα και στα Ροδάκινα χωρίς καν CAD, ενώ στο 22 την ενίσχυση ζωοτροφών ζητάτε CAD, ενώ το βλέπετε και μόνο σας ότι δεν είναι αξιοκρατικό. Δηλαδή, ένας παραγωγός που έβγαλε 2.000 ευρώ από κτηνοτροφικά εισοδήματα και 2.001 από ελαιόλαδο, που η Κρήτη, ξέρετε, από τη μια άκρη έως την άλλη καλλιεργεί ελαιόδεντρα, μένει εκτός ενίσχυσης. Και κάτι άλλο, μας είχετε δεσμευτεί ότι τις εστάσεις που έκανε η παραγωγή θα τις εξετάσετε και θα τις πληρώσετε και απόψε μας είπατε ότι θα τις πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Κύριε Υπουργέ, πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι τέτοιο, μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Είπα το εξής. Πρώτον, κοιτάξτε λίγο. Όποιος αισθάνεται τον εαυτό του κτηνοτρόφος και έχει ως βασικό CAD τον κτηνοτροφικό CAD, αυτούς που η ΑΔΕ θεωρεί κτηνοτροφικούς CAD, παίρνει την ενίσχυση ασχέτου του ποσού, του τζίρου που έχει, ακόμα και να είναι ο δεύτερος CAD μεγαλύτερος.
Αυτό το λέω. Δηλαδή πρέπει να είναι, το λέει ξεκάθαρα η πρόσκληση που βγήκε από τον Νοέμβριο. Ή ο πρώτος βασικός ΚΑΒ πρέπει να είναι ο κτηνοτροφικός, ή αν είναι ο δεύτερος πρέπει αυτός να είναι ο μεγαλύτερος. Ένα. Άλλο η διαδικασία των de minimis, η οποία είναι ένα άλλο εργαλείο του Υπουργείου, το οποίο χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις στοχευμένες για να πληρώσει κάποιες ζημίες οι οποίες ξεκάθαρα προκύπτουν, και άλλο η ενίσχυση αυτή που είναι ένα ευρωπαϊκό μέτρο λόγω της Ουκρανικής κρίσης, το οποίο είχε συγκεκριμένες διατάξεις, τις οποίες είναι οι ίδιες για όλους στη χώρα και σας είπα. Και αλλού υπήρχε το σιτάρι, και αλλού υπήρχε το βαμβάκι, και αλλού υπήρχαν κάποιες παραγωγές που φέτος φύγανε πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον κτηνοτρόφο που είχε πρώτο ΚΑΔ, βασικό ΚΑΔ την κτηνοτροφία. Απλά είχαμε ένα φίλτρο 2.000 ευρώ ως ελάχιστο στο τζίρο για όποιον έχει από 100 ζώα και πάνω. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω στην δυσκολία της επικοινωνίας αυτής είναι το εξής. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική θεωρώ ότι έχει πολλές δυνατότητες και σε σχέση με την κτηνοτροφία και σε σχέση με τη γεωργική αγροτική παραγωγή, όχι μόνο της Κρήτης, όλης της χώρας. Επειδή όμως είναι μια νέα διαδικασία, συμφωνώ με τον κύριο Γρυλάκη, ότι πρέπει, με τον Γρυλό, συγγνώμη, ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία εκείνη με τους συμβούλους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο και οι οποίοι ακόμα και αυτή τη στιγμή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μαζί και νέα οικολογικά σχήματα. Δεν μας τα απαγορεύει κανείς. Μπορούμε πρώτο να γίνει μια ενημέρωση επί των υφιστάμενων, αλλά να δούμε και τι προσυδειάζει σε κάθε καλλιέργεια, σε κάθε περιοχή. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για το επόμενο διάστημα και αυτό άλλωστε. Μάλιστα. Αυτή τη σκοπιμότητα έχουν οι συναντήσεις οι οποίες γίνονται και οι δράσεις που θα γίνουν σε διάφορα σημεία της χώρας. Υπάρχει, εγώ καταλαβαίνω, ένα προβληματισμό αγροτών και κτηνοτρόφων που το κόστος παραγωγής τους έχει έτσι εγκλωβίσει σε μια ανησυχία για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, καθώς αυτό συνέπεσε με την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα χρήματα, όπως ξέρουμε, είναι τα ίδια, από τη στιγμή που το προϊόν μας είναι ποιοτικό και αυτό είναι γνωστό παντού, με μια πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, με το Υπουργείο, με τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, θα μπορέσουμε να δούμε το ό,τι καλύτερο και για τους δύο τομείς, και του πρωτογενού τομέα, δηλαδή και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Λοιπόν, εγώ να ανανεώσω ένα ραντεβού από κοντά και να, με τη διάθεση να απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις προκύψουν. Πραγματικά καταλαβαίνω την δυσκολία των συνθηκών, αλλά να ξέρετε ότι το Υπουργείο, χωρίς να προσπαθεί να αδικήσει κανέναν, προσπαθεί με έναν τρόπο όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη παρέα. Με τα συγκεκριμένα μέσα τα οποία διαθέτει. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και η αλήθεια είναι ότι στα 6 χρόνια αυτής της εκπομπής εμείς δεν κάνουμε εδώ εκπομπές μονολόγου, κάνουμε εκπομπές διαλόγου. Χαίρομαι που απόψε μέσα από την τηλεόραση καταφέρουμε αυτό που πολλές φορές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν καταφέρνουν σε κατηδίαν συζητήσεις. Δηλαδή να τεθούν ερωτήματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες και να πάρουν απαντήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε. Να είστε και καλά. Κρατάω τη δέσμευση για μια διαζώσης εκπομπή εδώ. Και όπως είπα, σε σχέση με τις ιζοτροφές, έξω από την πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία θα τακτοποιηθεί άμεσα, και τους νέους ερχόμενους, θα δούμε και ποιες από τις ενστάσεις, με βάση την πρόσκληση που βγάλαμε, έχουν βασιμότητα και οι οποίες μπορούν να δικαιωθούν. Αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει έξω από τις δύο περιπτώσεις που ανέφερα οριζόντια. Αλλά όποια περίπτωση κάποιος αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί και πράγματι έχει αδικηθεί, θα το δούμε και θα προσθεθεί στη συμπληρωματική πληρωμή η οποία θα γίνει.